και σε λεπτά η πραγματική κατοχή. Του είδατε. Εδώ ο Κόκε στη φογυρίζει, είναι τρεις μπροστά του, γυρίζει και η πάση για τον Μάρη, καθώς ο Κάμπορα ακολουθεί, κάνει το 1-0. Έβδομο γκολ μετά την πολύ έξυπνη πρωτοβουλία εδώ του Κόκε ανάμεσα από τρεις. Να επιδιώξει να βρει εστία, κοιτάξτε, κάνει το σούτ, ευνηδιάζει ουσιαστικά και ο Μπαντής δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Κάμπορα σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Χάνει την μπάλα. Έχει ευκαιρία εδώ να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Σιφάκη. Η μπάλα περνάει από όλους, καταλήγει στα δίχτυα απευθείας. Καθώς ο Σιφάκης μπερδεύεται, έτσι όπως επιτά να πιάσει. Ανώ, κοιτάξτε. Βγαίνει ο Σιφάκης, περιμένει, θα βρει την μπάλα συμπαίκτης με το κεφάλι, περνάει από τον αυτή η μπάλα και ευνηδιάζει και τον goalkeeper του Άρη, περνάει κάτω από τα πόδια του, κατευθείαν από την εκτέλεση του Epstein. Άρης Ηρακλής 1-1. Εδώ κάνει ο Κάλβο, δεν του δίνει την μπάλα, προτιμάει τον Νέτο από τα δεξιά, οργανώνεται η άμυνα του Ηρακλή πλέον. Πρίτας, γυρίζουν μπάλα ίσως και λίγο παραπάνω από όσο θα χρειαζόταν εδώ επίδυση του Άρη, αλλά έχουν την ευκαιρία τώρα και με τον Κάλβο φτάνουν τελικά στο 2-1. Το τέλος του πρώτου μηχρόνου παίρνει κεφάλι στο σκορ. Κεφαλιά από τον Κόκε, πάλι είναι μέσα στη φάση ο Κόκε. Ο Κάλβο κεραυνοβολεί, άπιαστο σούτ από τον Ισπανό. Δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα. Ο Κόκε πήρε την κεφαλιά και είναι πάλι πολύ σημαντικό. Ίσως σκέφτηκε να κάνει και σούτ αρχικά, αλλά τελικά είδε τον αυτοί ότι είναι ίσως κάτι καταπληκτική παλιά για τον Κόκκι. Ευκαιρία για τρίτο γκολ που έχει τον κόντρα από τον Κάμπορα στην κόντρα με τον Μαντή, όπως και στο Περιστέρι. 8 συνολικά, αλλά και τη συμβολή και στο τρίτο γκολ από τον Κόκκι μετά την εκπληκτική παλιά από τον Τινίσιο, τον συμπαίκτη του, τον αυτή. Βλέπετε την κόντρα εδώ με τον Μαντή και είμαστε ακόμη στο 55. Παναγιώτη, για το μάτς γενικότερα μιλάω. Είναι το μάτς ανοιχτό, έχει και την ευκαιρία εδώ ο Άρης να κάνει το σημείο. Θα κάνει με τον Τόνι Κάλβο σε αυτή την εκπληκτική φάση όπου βγαίνει πίσω ο Ισπανός από την άμυνα του Ηρακλή γήπεδο. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ με την παλιά αυτή εδώ για τον Τόνι Κάλβο. Θα ξαναδούμε για το offside, όχι, είναι καλυπτόμενος ο παίκτης του Άρη. Καλύπτεται ο καθένας.